Είδαμε ότι αμέσως μετά την ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων ήρθε μηχανήματα, στείλατε και καθαρίζετε το χύπαρο τυφλό. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί, διότι θέλουμε να προφυλάξουμε τον τόπο από πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ ήρθε πριν από λίγες ημέρες, που ήταν τα έντονα φαινόμενα, ήρθε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Στατούλης, ο οποίος έδωσε αμέσως εντολή και βλέπετε ότι η εντολή του εκτελείται μέσα σε λίγες ημέρες και καθαρίζεται με τον καλύτερο τρόπο ο χύμαρος τυφλός. Για μας είναι κομική σημασία στο να μην έχουμε προβλήματα πλημμυρικά μέσα στον τόπο μας. Από τον Ιούλιο που έχουμε αναλάβει την ευθύνη του καθαρισμού των ποταμών και των ρεμάτων και των χυμάρων, έχουμε προχωρήσει με πολύ, με πολύ έντονο τρόπο στο να επιλύσουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία ήταν χρόνια στην περιοχή μας και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος μας είναι να μην ξαναυπάρξουν τέτοιες έτσι δύσκολες καταστάσεις και για τους περίοικους, οι οποίοι είχαν και αυτοί επηρεαστεί και οι κατοικίες τους και οι περιουσίες τους, αλλά και υπήρχαν και κίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές. Πάντως, αυτό μας το έχει επιβεβαιώσει και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις προηγούμενα καιρικά φαινόμενα, ότι αν δεν είχαν καθαριστεί τα ρέματα, ίσως θα είχαμε. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, διότι και οι πολύ καλές παρεμβάσεις μας στο ποταμό Πάμισο, στον Άρη, στη Λιγδού, είναι αυτές οι οποίες βόηθησαν και σώθηκε η περιοχή μας, γιατί ήταν πάρα πολύ έντονη η κακοκαιρία. Πάρα πολλές οι προκοπτώσεις, οι οποίες δημιουργήσαν σημαντικά προβλήματα. Αν δεν υπήρχαν έτσι, δεν είχαν προηγηθεί οι σωστοί καθαρισμοί με το ενδιαφέρον και με την δική μας την επιτόπια παρουσία, πολλά πράγματα μπορεί να μην τα είχαμε γλιτώσει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, έτσι όπως παρόλα τα ακραία φαινόμενα, ότι πώς λειτουργήσαν τα αντιπλημμυρικά μας έργα. Σε λίγο περιμένουμε ένα μεγάλο κύμα. Περιμένουμε πάλι. Το οποίο θα είναι το επίκεντρο, θα είναι η περιοχή μας. Η περιφέρεια είναι έτοιμη. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Με τα μηχανήματά της. Η πολιτική προστασία είναι έτοιμη. Οι εργολάβοι μας είναι σε ετοιμότητα. Είναι όλες οι δυνάμεις της περιφερειακής αρχής είναι σε ετοιμότητα και ελπίζουμε να μην έχουμε έντονα φαινόμενα.